Καλωσορίσατε στην παρουσίαση του CD για την Άννα με την Άννα. Εκ μέρους της επιχείρησης πολιτισμού με το όνομα Ονειροσκεπή. Θα αναφερθώ σύντομα στους συντελεστές της παραγωγής αυτής, του CD αυτού. Η μουσική και η στίχη είναι του κυρίου Γιώργου Σκαρπαθιωτάκη. Προγραμματισμό και ηχοληψία έκανε ο υποφαινόμενος. Όλα τα έγχορδα, γιατί κάποια από αυτά δεν έχουν και όνομα, είναι οι ιδιοκατασκευές οργάνων, τα έπαιξε ο κύριος Σκαρπαθιωτάκης. Στο βιολί ο Αντώνης Λαμπρόγλου. Σε κάποια κομμάτια έπαιξε κιθάρα ο Ιπποκράτης ο Πατάκος. Και τραγουδούν ο Γιώργος Σκαρπαθιωτάκης, η Αναστασία Βαγκαλίνη και η σχετικά γνωστή μας Άννα Σαρή Καραπετσίνη. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο της Ονειροσκεπής, η φωτογράφηση και η εικονογράφηση από τον κύριο Μάνθο Αρπελιά. Τα γραφικά του δίσκου έγιναν από τον κύριο Δημήτρη Καπρινιώτη, τον οποίο ευχαριστούμε. Και επίσης θα ήθελα να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας ως Ονειροσκεπή προς το Πολύκεντρο Θαλασσινού που φιλοξενεί την επικύρωση. Την εταιρεία ηλεκτρονική του κυρίου Αντώνη Παράσχου για τον ήχο και το προσφόρο της επικύρωσης. Τα καφεδάκια έξω είναι προσφορά της ύλη του κυρίου Τόπου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τα δισκοπολία Τιάμου και Κόπολη στα δύο δισκοπολία της πόλης μας. Τα οποία διαφέρουν το CD χωρίς σκέτο. Τα πάω όλα, Γιώργη, εντάξει. Καλή διασκέδαση. Λίγο μπαγλαμό, θα μάθεις.
Άμα έχει την επιθυμία να μάθεις. Μαχαίρι δεν μαχαίρι. Δώσε στο χειρούργο, ρε.
Διασημότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Μητρόπολης και του Μητροπολίτη μας, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών, κυρίες και κύριοι, με χαρά και χωρίς πολλή σκέψη δέχτηκα να συμμετάσχω στην παρουσίαση του δίσκου Ακτίνας με τον τίτλο «Για την Άννα με την Άννα» του συμπατριώτη μας Γιώργου Σκαρπαθιωτάκη. Και έκφραση της αληθινής αγάπης και εκτίμησής του και όλων βεβαίως των συντελεστών για την Άννα Σαρή Καραπεσίνη. Ο Γιώργος έχει συνοδεύσει την Άννα πάρα πολλές φορές σε συναυλίες, σε εκδηλώσεις, σε υποκράτεια και άλλα φεστιβάλ, σε εκπομπές, αλλά και σε γλέντια στο σπίτι της ή σε άλλα σπίτια μερακλείδων συμπατριωτών μας. Στην εκπομπή «Ο τόπος» και το τραγούδι του Γιώργη Μελίκη στην ΕΤ3, ο ρόλος του ήταν καθοριστικός τόσο στην πραγματοποίηση της εκπομπής όσο και στο μουσικό μέρος. Είναι πολύ παλιά εξάλλου και δεμένη φιλία των δύο Γιώργιλων. Πάντα πιστεύω ότι ήθελε να δημιουργήσει κάτι δικό του με την Άννα. Το έναυσμα και την ιδέα του την έδωσε ο Γιάννης Θαλασσινός όταν ηχογραφούσε ένα τραγούδι ενός άλλου συμπατριώτη μας που λατρεύει και αυτό στην Άννα μας, του Γιάννη Κούρου. Ο Γιάννης Θαλασσινός εκδήλωσε εδώ και καιρό το ενδιαφέρον του για την Άννα. Με το στούντιο ηχογράφησης που διατηρεί, έδειξε τη θέλησή του να συμβάλλει στην ανάδειξη του έργου της. Επίσης, πρέπει να καταθέσω ότι η αγάπη του καλού μας Μάθου Αρμπελιά είναι αποδεδειγμένη και δηλωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στο CD αυτό, τον δίσκο Ακτίνας, θα πάρετε μια γεύση από την πνοή που έδωσε από το CD μέχρι την παρουσίαση. Ο Αντώνης Λαμπρόγλου, με πρότυπο και δάσκαλο τον αείμνηστο Γαβρίλη Γιαλίζη και βεβαίως εμψυχωτή και δάσκαλό του, τον Γιώργο Σκαρπαθιωτάκη, πήρε το δικό του δρόμο και έγινε ένας δεξιοτέχνης του βιολιού με ήθος και ευαισθησία. Την αγάπη του για την Άννα την εμπνεύστηκε από τους γονείς και την οικογένειά του, που λάτρεψαν και αγάπησαν παραδειγματικά την Άννα Σαρή Καραπεσίνη και τα τραγούδια της. Η Αναστασία Χατζικαλίμνιου, η νεαρή συμπατριώτησά μας, με την εξαιρετική και χαρακτηριστική της φωνή, από μικρή έβαλε στο ρεπερτόριό της τα τραγούδια της Άννας. Έχει ξαναβρεθεί με την κυρία Άννα, όπως πριν από χρόνια, στην ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στο χώρο του κάστρου της Ραδιάς Φωνές Γυναικών. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, έχω μέσα μου έντονες τις εικόνες και τις στιγμές συγκίνησης που ζήσαμε όταν ερχόταν ο Γιώργος στο σπίτι της Αβέρο 64 για να δείξει και να παίξει για πρώτη φορά στην Άννα τα τραγούδια που μόλις είχε γράψει. Όταν ο δίσκος πήγε για εκτύπωση, τους άκουγα να λένε πώς πέρασε πάνω από μισός χρόνος στο στούντιο των ηχογραφείων της ονειροσκεπής μέχρι να τον ολοκληρώσουν όπως ήθελαν εκείνοι. Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε κάτι που ωστόσο είναι αυτονόητο, εύλογο και φαίνεται από τον τίτλο «Για την Άννα με την Άννα». Ο δίσκος αυτός δεν είναι της Άννας όπως τόσοι άλλοι. Είναι ένα έργο του Γιώργου Σκαρπαθιωτάκη που αναφέρεται, αφιερώνεται στην Άννα Σαρή Καραπεσίνη και η ίδια τιμητικά, συμβολικά και σημειολογικά συμμετέχει με πολύ αγάπη σε 4 τραγούδια. Έγινε με πολύ μεράκι και οφείλω επίσης να αναφέρω ότι όλα, μα όλα τα έσοδα προσφέρονται με αγάπη και εκτίμηση στην ίδια την υπερήφανη και καλοδεκτική μας Άννα, την Άννα Σαρή Καραπεσίνη, που της οφείλω.